από δασκάλους παλιά. Και δεν αναφέρομαι σε δάσκαλο φωτισμένο που μπορεί να βοηθήσει το μαθητή να προχωρήσει στη ζωή του και να προκόψει, αλλά αναφέρομαι στους δασκάλους που λειτουργούν ως συμμορφωτές. Μετά σκέφτηκα ότι συμμορφωτές αντίστοιχοι του δασκάλου υπάρχουν και σήμερα. Κατά τη γνώμη είναι όλες οι μορφές εξουσίας. Και οι βίτσες που είχαν οι δάσκαλοι σήμερα είναι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν. Οπότε νομίζω ότι έχει μια επικαιρότητα. Ακούστε το. Μαθητές στην έδρα, αντικρύει απ' το δασκάλο τα μάτια τους κλειστά. Κι αυτός τη βίτσα σήκωσε σαν να ήταν ρομφαία, κι αντί για γνώση από γνώση μαθαίνει στα παιδιά. Τα συνέργα της τρελά σου παρά τα δασκαλάκο, αυτή τη βέργα που κρατάς και νιώθεις σαν Θεός. Τα χέρια σκάβεις των παιδιών και το δικό σου λάκκο. Αβουλοί πολίτες ίσον άτυχος λαός. Το καμίνι στο τάφο σου ρε δάσκαλε κατούρισε κρυφά. Θα έχει ένα κόπο στο λαιμό και πίσω του θα φτύνει. Είναι στο μετέχνιο να πει το απελιά. Το δεύτερο αποφάσισε το γένος του να αφήσει, να γίνει πίκρα μυγδαλό μαζί με τα καλά. Να σας χαλάει την οστιμιά, να σας χαλάει τη γεύση απάνω που νομίζετε πως είστε αφεντικά. Κι αυτό θα γίνει δασκάλος, θα μοιάσει του δασκάλου. Όμως θα πορεύεται μες στην ερημιά. Άστρε Μανάση! Σ' αγαπάω! Θα φτιάξει βίτσα καθότι απ' τα ρίζα της πάντου τη γνώση θα έχει προφάσει για να έχει να ξεσπά. Και θα χτυπάει τους μαθητές σαν να σε εσύ μπροστά του. Φουκαρά μου δάσκαλε, δεν πήρες μυρωδιά.